Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, όσο οφείλουμε, τον καλέσαμε και ο άνθρωπος ευγενικά ανταποκρίθηκε, το δικηγόρο του κυρίου Λίτρα, τον κύριο Πέτρο Πανταζή. Κύριε Πανταζή, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, εύχομαι. Καλημέρα, κύριε Λιάγκα. Ωραία. Συγχωρέστε λίγο που θα είμαι λίγο βιαστικός, αλλά έχω και ένα εφετείο εδώ. Βγήκα έξω να σας μιλήσω. Ωραία, ευχαριστώ γιατί πολύ. Να δοθούν ορισμένες εξηγήσεις. Ακούστε. Ναι. Κύριε Λιάγκα, μισό λεπτό. Οι εξηγήσεις που θα δώσω, θα είναι αναφορικά με το ότι έχει γίνει χθες. Δεν θα πω στην ουσία τις υπόθεσεις αναφορικά με το περιστατικό με την κυρία Πολυσοχοπούλου. Έχουν επιβληθεί στον κύριο Λίτρα με διάταξη της κυρίας ανακριτήτριας τρεις περιοριστικοί όροι. Ναι. Περιοριστικοί όροι είναι να παρακολουθήσει βουλευτικό πρόγραμμα, πράγμα το οποίο έχει ήδη αρχίσει, οι διαδικασίες έχουν αρχίσει. Δύο, να μετακομίσει, να μετοικήσει από τη συζυγική στέγη. Και τρία, να μην πλησιάζει, συναναστρέφεται την κυρία Πολυσογοπούλου. Ναι. Μέχρι εδώ καλά. Εφαρμόστηκε. Ο κύριος Λίτρας έχει φύγει από το σπίτι. Διαμένει αλλού. Και φυσικά δεν έχει πλησιάσει την κυρία Πολυσογοπούλου και έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες παρακολούθησης συμβουλευτικού προγράμματος. Ναι. Στα πλαίσια λοιπόν της μετοίκησης ήταν απαραίτητη, αυτό νομίζω το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε, ήταν απαραίτητη η παραλαβή ορισμένων προσωπικών αντικειμένων από το κοινό του σπίτι. Ναι. Μέχρι την Κυριακή έμεναν εκεί όλοι. Ναι, ναι. Έμεναν και οι κόρες του από τον πρώτο του γάμου εκεί. Ναι. Και ο ίδιος με την κυρία Πολυσογοπούλου. Έπρεπε λοιπόν να παραλυφθούν ορισμένα προσωπικά πράγματα. Ακινητά αντικείμενα, ρούχα, φάκελοι, δικαστικοί για τη δουλειά του, ορισμένα άλλα πράγματα. Υπήρχε λοιπόν από το γραφείο του κυρίου Λίτρα μία προσυνεννόηση μέσω μηνυμάτων, εξ όσων ξέρω, με την κυρία Πολυσογοπούλου, ναι, ότι θα έρθουμε κάποια στιγμή να παραλάβουμε ορισμένα προσωπικά αντικείμενα. Ναι. Στα πλαίσια αυτής της προσυνεννόησης, την οποία εγώ δεν γνωρίζω γιατί δεν ήμουν παρόν, δεν την έχω κάνει εγώ, ναι, ναι, εμφανίστηκε χθες η πρώην σύζυγος του κυρίου Λίτρα συνοδεύοντας την μεγαλύτερη κόρη τους, ναι, προκειμένου να μπει μέσα στο σπίτι και να πάρει κάποια προσωπικά πράγματα του πατέρα της. Ναι. Πάει καλά ως εδώ. Η κυρία Πολυσογοπούλου, δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Μπορεί να είναι και θεμητός, μπορεί να είναι αθέμητος. Φοβήθηκε και πάτησε το panic button. Πάτησε το panic button. Το panic button φυσικά δεν είχε λόγο να ειδοποιηθεί. Ήσασταν μέσα και αν υπήρξαν κάποιες αντεγκλήσεις λεκτικές. Δεν ήμουν, φυσικά δεν ήμουν εγώ. Για να το παρατήσει η κυρία Πολυσογοπούλου, πιθανολογώ δεν το γνωρίζω. Επιτρέψτε μου. Δεν το γνωρίζω, κύριε Πανταζή, το πιθανολογώ και το εικάζω. Επειδή δεν είναι τρελή γυναίκα, είναι και μια γυναίκα που κάποιος της άπησε στο ξύλο δύο μέρες νωρίτερα. Το panic button, κοιτάξτε, επειδή προφανώς είχε η κυρία Πολυσογοπούλου ότι στην είσοδο δεν είναι ο κύριος Λίτρας, έτσι. Δεν ξέρω το λόγο για το οποίο πατήθηκε το panic button. Μπορεί να φοβήθηκε, μπορεί να υπήρξε μια λεκτική επίθεση, δεν το γνωρίζουμε. Έμαθα λίγο. Μια λεκτική αντιπαράθεση, δεν το γνωρίζουμε. Μια λεκτική επίθεση, δεν ξέρουμε αν υπήρχε. Μπορεί, το εικάζω, μα δεν είναι τρελός ένας άνθρωπος, κύριε Πανταζή, να πατήσει το panic button. Μπορεί να το κάνει μισό λεπτό, μπορεί να το έκανε κλάθος. Τη στύπησαν το κουδούνι ή έβαλαν κλειδιά στην πόρτα. Εάν το έκανε κλάθος, κύριε Πανταζή, αν το έκανε κλάθος. Όχι, να ρωτώ κι εγώ όμως, δεν γίνεται να μιλάτε μόνο εσεί να βγάζετε λόγο. Μα μιλάτε τρία λεπτά χωρίς μια ερώτηση. Να κάνω και μια ερώτηση για να διευκρινίσω. Αυτή είναι η δουλειά μου, ξέρετε. Λοιπόν, ρωτώ, υπήρξε αυτό που είπε η κυρία Καλύβα, ένα τέλος πάντων μέσω Viper, μια συνεχής επικοινωνία του πελάτη σας, του κυρίου Λίτρα, με την σύζυγό του? Γιατί αυτό μας λέει. Όχι, αυτό να γίνει μια διευκρίνηση ευθύς εξ αρχής. Ναι. Δεν υπάρχει καμία παραβίαση περιοριστικού όρου και δεν υπάρχει κανένα απειλητικό μήνυμα προς την κυρία Πολυσογοπούλου. Άλλο ρωτώ. Δεν λέω αν την έβρισε ή αν την απείλησε. Αν όντως υπήρχε μια στοιχομηθεία μέσω του Viper, της εφαρμογής αυτής. Δεν υπήρχε στοιχομηθεία μεταξύ του κυρίου Λίτρα και της κυρίας Πολυσογοπούλου. Ναι. Ο συνεργάτης δικηγόρος του κυρίου Λίτρα, ναι, ανέφερε στην κυρία Πολυσογοπούλου ότι από ό,τι ξέρω. Άρα δεν μίλησε ο ίδιος μαζί της. Δεν εστάλησαν μηνύματα από τον κύριο Λίτρα. Όχι, γιατί ακούω διάφορα και θέλω να το διευκρινίσω. Αυτό είναι και ο λόγος παρέμβασής μου. Ο λόγος παρέμβασής μου δεν είναι για να ακουστεί η φωνή μου στον αέρα σας. Ο λόγος παρέμβασής μου είναι για να σας πω ότι αυτά που ακούω περί παραβιάσεως των περιοριστικών όρων, περί αντικαταστάσεως των περιοριστικών όρων με κράτηση, περί αναζητήσεως του κύριου Λίτρα, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Άρα ο κύριος Λίτρα σκοπεύει να παραδοθεί όπως ακούγεται από το πρωί ή όχι? Αν αναζητείτε πράγματι, γιατί ακούω διάφορα, εγώ δεν έχω γνώση. Αναζητείτε ή όχι, το γνωρίζετε, αν αναζητείτε. Δεν το γνωρίζετε. Ξέρω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ενεργή. Έχετε μιλήσει το πρωί μαζί του, κύριε Πανταζή? Έχω μιλήσει, ούτε αυτό ξέρει κάτι. Γνωρίζει ότι αναζητείτε ή όχι? Δεν το γνωρίζει. Έχει υποβάλει μήνυση χθες το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα Παλίνης η σύζυγός του, η κυρία Πολυσογοπούλου. Προφανώς για να κρατείτε η πρώην σύζυγό. Άρα λοιπόν έχει υποβάλει και στους δύο. Αλλά δεν ξέρουμε ούτε το περιεχόμενο της μηνύσεως. Άρα λοιπόν από έχει υποβάλει στον έναν, έχει υποβάλει και στον άλλο. Ρωτώ λοιπόν. Δεν ξέρουμε ούτε τα αδικήματα τα οποία αφορά αυτή η μήνυση. Θα μάθουμε σήμερα από το αυτόφορο που θα μεταβεί η πρώην σύζυγό. Υπάρχει δηλωμένη κατοικία του κυρίου Λίτρα ή το δικηγορικό γραφείο που αν κάποιος τον μηνύσει
Αν κάποιο το μηνύσει, να πάει μήνυση εκεί ώστε αυτό να γνωρίζει ότι έχει κινηθεί. Αυτά είναι αυτονόητα. Αυτά είναι αυτονόητα. Μπορεί να πει κανείς ότι ένας συνάδελφος δικηγόρος... Σας είπε, ποια είναι η πρότασή του, εάν ενημερωθεί μες την ημέρα ότι υπάρχει ποινική διαδικασία αυτόφορη. Ποια είναι η πρόθεσή του, να κρυφτεί και να περάσει το αυτόφορο τρεις μέρες ή να πάει να παραδοθεί. Ακούστε τώρα, δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Ο κύριος Λίτρας από την πρώτη στιγμή σας είπε, σε όλο τον κόσμο είπε, έκανε μια δήλωση. Νομίζω ότι δεν έχει κάτι παραπάνω. Έδειξε ότι κρύβεται. Άλλο σας ρωτώ. Άρα η πρόθεσή του, αν πραγματικά μάθει ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία, είναι να παραδοθεί η πρόθεσή του. Ναι, υπάρχει μια τεράστια παραφιλολογία η οποία διακινείται από τις πρώτες πρωινές ώρες. Και αυτό είναι ο λόγος παρέμβασής μου, ότι έχουν παραβιαστεί περιοριστικοί όροι, ότι υπάρχουν απειλές, ότι υπάρχουν απειλητικά μηνύματα, υπάρχουν απειλητικά SMS. Αυτό κατηγορηματικά δηλώνω και σας το λέω, γιατί έχω μιλήσει και με τον ίδιο. Ουδέποτε υπήρξε, ουδέποτε στάλησαν απειλητικά μηνύματα, ουδέποτε απειλήθηκε οποιοδήποτε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πανταζή, επειδή έβγαλε μια ανακοίνωση χθες ο πελάτης σας και λέει ότι ξεκίνησε ήδη τη διαδικασία ψυχολογικής στήριξης. Ρωτώ λοιπόν εγώ, είναι μόνο μία μέρα μετά το συμβάν, το οποίο είναι το πρώτο θέμα πανελληνίως. Ακόμα δεν ξέρει πού θα μείνει. Δεν έχει ρούχα να φορέσει. Έχει να διαχειριστεί τρεις κόρες και κυρίως την ανήλικη 9 ετών, με την οποία είναι ο πατέρας της, με την γυναίκα της συγκεκριμένη που έφαγε το ξύλο. Ρωτώ λοιπόν. Είχε μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα και την ώρα, το χρόνο, να πάει να ξεκινήσει θεραπεία. Εμένα μου κάνει εντύπωση, αν το έκανε πράγμα του. Αλλά μήπως το έκανε, μήπως έβγαλε την ανακοίνωση για λόγους εντυπωσιασμού, διότι ξέρετε πραγματικά ότι... σε τέτοιο κυκαιώνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω από το κεφάλι του, πώς προλαβαίνει να πάει να κάνει και θεραπεία, να ξεκινήσει ψυχολογική στήριξη. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες. Ήμουν σαφής. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες και οι διαδικασίες αυτές. Α, οι διαδικασίες. Αναζήτηση διαδικασίες δηλαδή ψυχολόγου κτλ. Όχι. Δεν αναζητείς εσύ. Επιβάλλεται από τον ανακριτή με περιοριστικό όρο. Άρα η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Στην ανακοίνωσή του εφέσης είπε ότι ξεκίνησα συμβουλευτικό θεραπευτικό πρόγραμμα. Ακούστε τώρα, μην παίζουμε με τις λέξεις. Υπάρχει ένας περιοριστικός όρος. Που ο οποίος επιβάλλει στον κύριο Λίτρα να παρακολουθεί ειδικό συμβουλευτικό πρόγραμμα. Θέλουμε να δούμε αν πραγματικά θα γίνει, αν πραγματικά γίνεται και λοιπόν, να τυπικά καλυφθούν οι όροι αυτοί. Αυτό ρωτώ εγώ. Δημοσιογραφικά πάντα. Φυσικά και θα τηρηθούν οι περιοριστικοί όροι. Υπάρχει περίπτωση άλλο να μην τηρηθούν. Άλλο λέω εγώ, αν πραγματικά ξεκίνησε μια τέτοια διαδικασία, ρωτώ. Κοιτάξτε τώρα, μου ζητάτε. Καταρχήν, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία αφορούν την ίδια την προδικασία και τη διαδικασία. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε το τι θα γίνει. Μα και έβγαλε μια ανακοίνωση ο πελάτη, να μην τη σχολιάσουμε, κύριε Πανταζή. Να μην κάνω κάποιε διευκρινιστικέ ερωτήσει. Λοιπόν, εγώ, ο σκοπό τη παρεμβάσεώ μου στην εκπομπή σα ήταν να διευκρινιστούν ορισμένα θέματα που αφορούν με το χθεσινό. Κύριε Πανταζή, τα κλειδιά έπρεπε να τα έχει παραδώσει ή όχι ο κύριο Λίτρα στη σύζυγό του. Τα κλειδιά του σπιτιού. Δεν υπάρχει, δεν το αναφέρει αυτό η διάταξη. Έπρεπε να την ειδοποιήσουν ότι πάνε ή έπρεπε να βάλουν τα κλειδιά και να ανοίξουν την πόρτα. Γιατί έτσι πατήθηκε. Δεν ξέρω πώς έγινε. Μου λέτε, θεωρείται ως θέσφατο. Όχι, μισό λεπτό. Μου αναφέρεται μια θεώρηση του χθεσινού γεγονότος ως θέσφατο. Και μου λέτε, ήταν σωστό να γίνει έτσι. Ξέρετε αν έχει γίνει έτσι. Μα έτσι μαθαίνω την άλλη πλευρά. Πείτε μας εσείς. Άρα την άλλη πλευρά. Πείτε μας εσείς. Μα δεν μας λέτε πώς έγινε το περιστατικό. Κύριε Πανταζή, σύμφωνα με την αστυνομία, η κόρη, η θυγατέρα και η πρώην σύζυγος που τον είχε καταγγείλει τον κακοποιητή το 2017. Έχει αυτοθεί, κυρία Καλύβα. Μην λέτε πράγματα τώρα που δεν ισχύουν. Δεν είναι κακοποιητής. Δεν είναι κακομολογία αν κακοποιητής, κύριε Πανταζή. Δεν ομολόγησε. Για ό,τι αφορά την πρώτη σύζυγο, έχει απαλλαγή. Εγώ λοιπόν θα αποκαλώ τον εντολέα σας κακοποιητή. Καλά κάνετε και τον αποκαλείτε. Δεν θα μπω στη διαδικασία. Για το πρώτο, επειδή είπατε όμως ότι έχει καταγγείλει. Έχει αθώθει. Το έχουμε πει. Το έχουμε επισημάνει αυτό το πράγμα. Έχει αθώθει. Έχει αθώθει. Τελείωσε λοιπόν. Και σε πρώτο βαθμό, όχι σε δεύτερο. Ο τωρινός λοιπόν κακοποιητής. Το θέμα λοιπόν, εντάξει, το θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και γι' αυτό βγήκα να σε ενημερώσω είναι αν υπάρχει παραβίαση περιοριστικών όρων και αν εντέθησαν και αν υπήρχαν απειλές. Άρα εγώ να μείνω, κύριε Πανταζή μου, ότι δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για το αν καταζητείτε. Να μείνετε σε αυτό. Και δεν πηγαίνει τώρα και κάπου σε Παλίνη ή στην Ευελπίδων να παραδοθεί όλων. Γιατί δεν γνωρίζει αν πραγματικά καταζητείτε. Παρακαλώ πολύ να μείνετε στο βασικότερο όλων. Δεν παραβιάστηκε κανένας περιοριστικός όρος. Καλά, το βασικότερο είναι ότι ξακατεύτηκε μια γυναίκα. Αυτό είναι το βασικότερο. Και δεν έπρεπε να επικοινωνεί και μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Πανταζή. Μην εκνευρίζεστε. Κάνουμε τη δουλειά μας. Μην εκνευρίζεστε. Άσε με, Άρια, σε παρακαλώ να τελειώσω. Είναι καθομολογία Άρια, σε παρακαλώ πολύ. Μην εκνευρίζεστε. Εδώ γινόμαστε δυσαρέσκεια. Κάτσε ρε Άρια να τελειώσω γαμώτος και εσύ πια. Έλεος. Μα
Μα πάω να πω μια κουβέντα και μιλάς πάνω μου συνέχεια. Σταμάτα να πω μια κουβέντα. Διάλογο. Πάμε σε διαφημίσεις, δεν μπορώ. Διάλογο κάνουμε. Μα τι διάλογο, πάω να πω μια κουβέντα. Βάλτε διαφημίσεις. Γάμο το πια. Βάλτε διαφημίσεις.